Ο καθένας έχει και τη δικιά του ιστορία, όπως και εγώ προέρχομαι από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο και ανεβαίνω μέχρι να ζω, θα ανεβαίνω το δικό μου Γολγοθά. Ιστορίες σαν αυτή του Μανώλη Κονταρού μπορούν να επιδράσουν στη συνείδηση των νέων και κυρίως των παιδιών, διαμορφώνοντας μια αντίληψη πολύ διαφορετική από αυτή που σήμερα ευθύνεται για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Η εβδομάδα πρόληψης που διοργανώνει το Τμήμα Τροχείας Χανίων με την υποστήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας στοχεύει ακριβώς στην απόκτηση οδηγικής παιδείας. Περίπου 1000 παιδιά τη μέρα θα περνάνε από εδώ. Τα μικρότερα να βλέπουν βιωματικά παιχνίδια και να μαθαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σωστή συμπεριφορά στο δρόμο μέσα από πιο προσιτά για την ηλικία τους πράγματα. Τα γυμνάσια και τα λύκεια θα μπαίνουν μέσα στο χώρο του θεάτρου, όπου θα τους γίνεται μια παρουσίαση λίγο πιο απαιτητική. Να αποκτήσουν και γνώσεις και να έχουν καλή παιδεία όσον αφορά την οδήγηση και γενικότερα πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Γιατί δεν φταίει πάντα ο οδηγός. Τα πρώτα μαθήματα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων παραδίδονται από τους ίδιους τους γονείς στους ελληνικούς δρόμους. Είναι λίγο δύσκολο αυτά που εμείς μάθαμε στραβά να μπορέσουμε πλέον να τα μάθουμε σωστά στα δικά μας παιδιά, μπας και κάτι αλλάξει. Θέλει πολύ νοητική προσπάθεια να το αλλάξει αυτό. Πρέπει όμως, αν συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε να χάσουμε, και αυτό είναι τα παιδιά μας, αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά στο δρόμο. Και εννοείται ότι ό,τι και να πούμε εμείς, την επόμενη στιγμή μπορεί να μας ακυρώσει ο γονέας με τη συμπεριφορά του. Υπάρχει μια σχετική βελτίωση στα νούμερα, σημαντική θα έλεγα. Αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε και πρέπει οι προσπάθειες να μην σταματάνε. Εμείς, σαν υγειονομικοί, το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο το τροχαίο, να γίνει το τροχαίο, να μην φτάνει στο σημείο να έρχεται ο ασθενής στο νοσοκομείο. Φέτος, ωστόσο, μέσα σε περίπου 3 μήνες της καλοκαιρινής περίοδου, 500 ατυχήματα καταγράφηκαν στα Χανιά, τις περισσότερες φορές με πάνω από ένα εμπλεκόμενο ηλικίας από 19 έως 35 ετών. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι απέκτησαν μόνιμες αναπηρίες. Επίσης, δεν είναι το θέμα ότι αυτός ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο. Είναι από πίσω άλλοι 20 άνθρωποι, τουλάχιστον, είτε λέγονται οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, περιβάλλον, οι οποίοι και αυτοί βιώνουν ένα Γολγοθά και πρέπει με κάθε τρόπο αυτό να μπορέσουμε να το μειώσουμε. Είναι ευχής έργων, γιατί δεν γίνεται προφανώς να μην έχουμε κανένα τροχαίο. Να έχουμε τροχαία με ηλικίες σημαίνει ότι έχουμε λάβει τα μέτρα αυτοπροστασίας και είχαμε χαμηλές ταχύτητες και δεν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Απλά συνέβη και κάτι. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Να μην καταναλώνουμε αλκοόλ, να μην έχουμε μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουμε στον δρόμο το δικό μας λάθος και του άλλου. Ως χώρα από την δεύτερη θέση που κατήχαμε στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, κατέχουμε πλέον την 7η, με τον αριθμό των θυμάτων ωστόσο να παραμένει υψηλός.